Με ομιλητή τον βουλευτή Μεσσηνίας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Θανάση Πετράκο, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην πλατεία Ομήρων Γερμανίας η ανοιχτή συνέλευση Πολιτική Εκδήλωση Ενημέρωσης και Απολογισμού των πρώτων 100 ημερών της κυβέρνησης. Χαιρετισμό έκαναν και οι δύο γυναίκες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση, Γιώτα Κοζομπόλη και Έλενα Ψαρέα. Θα έχετε παρακολουθήσει κι εσείς, 90 μέρες κλείνει η κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση της αριστεράς για πρώτη φορά, και μέσα σε αυτές τις 90 μέρες έχει νομοθετήσει για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Εν συνεχεία, ρύθμισε το θέμα με τις 100 δόσεις, με την καταπολέμηση της διαφθοράς, νομοθέτησε για την ΕΡΤ, η οποία θα λειτουργήσει στις 11 Μαΐου. Είναι φανερό ότι κόντρα στον καιρό, κόντρα στα ντόπια και στα ξένα συμφέροντα που προσπαθούν να μας πνίξουν, προχωράμε και θα προχωρήσουμε. Αυτή η κυβέρνηση ψηφίστηκε για να σταματήσει την εξαθλίωση και τον κατήφορο. Η ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα δεν ήρθε από κανένα πόλεμο, από κανένα τσουνάμι, ήρθε από τα μνημονιακά μέτρα. Έφτασε η φτώχεια, η παιδική φτώχεια, στο 28,8%. Αυτά τα ζητήματα για να αντιμετωπιστούν χρειάζεται να ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές. Ο κύριος Πετράκος αναφέρθηκε στις μέχρι τώρα νομοθετικές ρυθμίσεις που έχει προβεί η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, δίνοντας βάρος στο νόμο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, ενώ στο τέλος της ομιλίας του δέχτηκε και ερωτήσεις από τους κατοίκους της περιοχής για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, κυρίως για τις εργατικές κατοικίες, τις συντάξεις και την ανεργία. 86.603 οικογένειες, οι οποίες έκαναν αίτηση να ενταχθούν είτε στη μια είτε στις τέσσερις ρυθμίσεις του νόμου. Προχωράμε στην κάλυψη όλων των ανασφάλιστων. Και παράλληλα με το νόμο για τις 100 δόσεις, επιδιώκουμε οι ανασφάλιστοι να γίνουν ασφαλισμένοι μέσα από τη διευκόλυνση που παρέχεται προς όλα, ώστε να μπορέσουν να επανέλθουν ως ασφαλισμένοι προς όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. 13η σύνταξη που θα δοθεί, ό,τι και να λένε, όσες εκβιασμούς και να κάνουμε, τους είπαμε κόκκινη γραμμή. Η 13η σύνταξη την έχουμε υποσχεθεί και θα τη δώσουμε. Γιατί δεν αφορά τον καθένα, αφορά τους πιο φτωχούς συνταξιούχους. Τους συνταξιούχους που έπαιρναν μέχρι 700 ευρώ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κύριος Πετράκος στους μεγαλοκαναλάρχες, όπως τόνισε, στις γερμανικές επανορθώσεις και στις κόκκινες γραμμές που έχει στην διαπραγμάτευση η κυβέρνηση. Πρέπει να πληρώσουν και οι μεγάλοι καναλάρχες, αυτοί οι οποίοι στα χρόνια του μνημονίου έπαιξαν την εμπροστοφυλακή της ιδεολογικής χειραγώγησης του κόσμου. Ότι δεν είναι δυνατόν να μην δούμε το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων για την Ελλάδα. Όταν θέσαμε το θέμα στην Ελληνική Βουλή, συναντήσαμε την αντίδραση όλων αυτών και νομίζαμε ότι μας χλεβάζουν γιατί θέτουμε αυτό το θέμα. Προχωρήσαμε στην καταπολέμηση σε νομοσχέδιο για να καταπολεμήσουμε τις περίφημες τριγωνικές συναλλαγές, που είναι ο νόμιμος τρόπος για τους διαπλεκόμενους ισχυρούς να φοροαπαλλάσσονται και να φοροαποφεύγουν. Προχωρήσαμε στη συγκρότηση Επιτροπής για το μνημόνιο, για το πώς έφτασε η χώρα στο μνημόνιο. Προχωρήσαμε στη δημιουργία Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους. Γιατί δικαιούται να μάθει ο ελληνικός λαός πόσο είναι αυτό το χρέος. Ο κύριος Πετράκος ανάφερε ότι η Πάτρα είναι η πόλη με την μεγαλύτερη ανεργία αυτή τη στιγμή λόγω της ραγδαίας αποβιομηχανοποίησης που υπέστη την τελευταία δεκαετία, με τους κατοίκους της να εντάσσονται σε μεγάλο βαθμό στο νόμο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Στην Πάτρα είναι ο μεγαλύτερος αριθμός, γιατί η Πάτρα ξέρουμε ότι είναι η πόλη με τη μεγαλύτερη ανεργία. Η πόλη που έπαθε το μεγαλύτερο σοκ από την αποβιομηχάνηση. Και είναι η Πάτρα επίσης ο χώρος που γίνονται οι αιτήσεις και για τις τέσσερες παροχές τις οποίες έχει ο νόμος για την ανθρωπιστική κρίση που ψηφίσαμε. Κλείνοντας την ομιλία του, ο κύριος Πετράκος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επερχόμενη συμφωνία με τους δανειστές, που όμως τόνισε δεν θα ακυρώνει τις προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε αισιόδοξοι.
με τη στήριξη του ελληνικού λαού, με την ενεργή στήριξη του ελληνικού λαού, ότι θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε, να επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι στη βάση, δεν θα ακυρώνει τις προγραμματικές μας θέσεις, θα είναι μια συμφωνία η οποία θα μπορέσει να δώσει ανάσα στη χώρα μας για να προχωρήσουμε στην πιο σκληρή διαπραγμάτευση που θα κάνει η κυβέρνηση για να λυθεί το πρόβλημα της μείωσης του χρέους. Γιατί χωρίς τη μείωση, τη διαγραφή των μεγάλων μέρους του χρέους δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος και προκοπή σε αυτόν τον τόπο. Μας επιβεβαίωσε το ότι η Γερμανία έκανε πίσω στις γερμανικές αποζημιώσεις. Όταν θα βγουν τα αποτελέσματα της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους και θα φανεί η αλήθεια, θα κερδίσουμε και το θέμα αυτό για να βάλουμε την πατρίδα μας σε ένα δρόμο ανάπτυξης, παραγωγικής ανασυγκρότησης. Γιατί εμάς το όραμά μας δεν είναι να λύσουμε μόνο τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί για την ανθρωπιστική κρίση. Είναι να μπει η χώρα σε μια πορεία προοδευτικής παραγωγικής ανασυγκρότησης.